Ανακούφιση προκάλεσαν στους δημότες της Γαρύπας και της ευρύτερης περιοχής τα αποτελέσματα από τα rapid test, καθώς δεν βρέθηκε ούτε ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού σε σύνολο 282 δειγμάτων. Ακούμε ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα και ήρθαμε να κάνουμε το rapid test. Η μετάδοση γίνεται με καλπάζουσα μορφή όταν υπάρχουν 3, 4, 5 κρούσματα. Όλα αρνητικά να βγούνε. Το χωριό μας είναι καθαρό. Όλα αρνητικά το εύχομαι να βγούνε. Είμαι σίγουρη. Αφού δεν βγαίνουμε έξω, είμαστε κλειδωμένοι μέσα. Εγώ να με την παστούνα και ένα έχω βγει σήμερα μόνο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περάσουμε γιατί πρέπει να επιβιώσουμε, παιδιά. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Δεν είναι αστείο. Και πολύ καλά κάνανε που μας περνάνε όλους από τεστ. Εγώ το έχω περάσει το κοροναϊό. Εντάξει, όλα καλά. Το άγνωστο είναι πάντα άγνωστο. Δεν ξέρεις τι μπορεί η εξέλιξη να έχει. Είχα κάποια τρεμούλα, πονούσαν τα πόδια μου. Γενικά πυρετό δεν έκανα. Και αυτός που δεν πιστεύει ότι δεν υπάρχει αυτός ο ιός είναι λάθος. Πρέπει να φοράνε όλοι μάσκες για τις αποστάσεις. Είναι η τέταρτη φορά που κλιμάκιο του Ιώδη βρίσκεται στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για τη διενέργεια rapid test στους κατοίκους, καθώς η ανησυχία είναι έκδηλη. Δυστυχώς στο Δήμο μας κάθε μέρα έχουμε και καινούργια κρούσματα και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τη διασπορά και να μην έχουμε άλλα επακόλουθα, μην πάθουμε κι εμείς καμιά απομόνωση εδώ σαν Δήμος και ήταν λυπηρό για όλους μας. Scotland, but I live here. Είμαι από τη Σκωτία, αλλά ζω εδώ. Φυσικά ανησυχώ, όπως όλοι. Καλό είναι να το κάνουμε όλοι. Έχεις κάνει για πρώτη φορά? Πρώτη φορά, ναι. Καλώς γίνεται και έπρεπε να έχει και πιο πολύ. Και μπροστά λέτε. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχουν επίσημη ενημέρωση για τα νέα κρούσματα, τα οποία όπως εκτιμούν ξεπερνούν τα 10 στον Δήμο τις τελευταίες ημέρες, εξέφρασε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, Μανώλης Φραγκάκης, ο οποίος παράλληλα καταδικάζει εικόνες μη συμμόρφωσης πολιτών στα μέτρα του ΕΟΔΗ. Πας, ας πούμε, σε μια συνάθρηση και είναι 20-30 άτομα, ούτε σε χθες, χθες το βράδυ. Και δεν φοράει κανείς μάσκα, και έρχονται όλοι να θέλουν να συγχαιρετήσουν τον Δήμαρχο. Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα? Και βλέπουμε ενισχυμένη μάσκα, Δημάρχε. Γιατί πραγματικά, ζω και φοβάμαι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Είναι πολλά πράγματα που τα μαθαίνουμε off the record. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες 10 μέρες, έχουμε πάνω από 10-12 κρούσματα. Κρούσματα δεν υπάρχουν τόσο πολλά όσο ακούγονται. 6 κρούσματα είναι όλα και όλα, αλλά τα παραλένε. Κρούσματα πού όμως? Στη Γαρύπα και Τραπέτη, αυτά ξέρω εμείς. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας, 3 γονείς μικρών μαθητών βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ από σήμερα έκλεισαν 2 τμήματα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου. Έχουν κλείσει 2 τμήματα στο Δημοτικό του Αρκαλοχωρίου, στο Λοήμερο και στο Κανονικό, στο Δέλτα 2. Είχαμε κάποια κρούσματα από τους γονείς των παιδιών. Κάναμε κάτι στα τεστ, ένα παιδί βρέθηκε, ότι το οποίο ήταν μέσα στην τάξη, βρέθηκε ότι ήταν θετικό και αναγκαστήκαμε και κλείσαμε και αυτές τις τάξεις. Αύριο θα διενεργηθούν εμβολιασμοί από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν έλεγχοι σε δομές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.